ιατρική εξέταση διαπιστώνει ενδοκρανικό ίδρυμα και θλάση του στελέχου του εγκεφάλου. Οι εφημερίδες γράφουν για δολοφόνους, για ηθικούς αυτούργους, για παρακρατικές οργανώσεις. Αλλά τι είναι αυτές οι οργανώσεις? Το Σεπτέμβριο του 1962, ο βουλευτής κ. Αγγελούσης καταγγέλει στη Βουλή ότι ο επιθεωρητής χωροφυλακής Μακεδονίας στρατηγός Μίτσου μοιράζει κατ' εντολήν της κυβερνήσεως παράσημα σε πολεμιστάς της Εθνικής Αντιστάσεως. Μεταξύ όμως των παρασημοφορηθέντων υπάρχουν και γνωστοί δοσίλοι. Η δημοσιογραφική έρευνα που ακολουθεί αυτή την καταγγελία ανακαλύπτει ένα πλήρες δίκτυο εθνικιστικών οργανώσεων. Κοινό του σύνθημα. Τα πάντα για την Ελλάδα. Αυτό το βαθύ αίσθημα θυσίας εκδηλώνεται με παρελάσεις και καταθέσεις των άγνωστων. Μεταξύ τους υπάρχουν και παιδιά. Τα παιδιά θα είναι το καλύτερο υλικό που θα έχουμε στο μέλλον, έλεγε ο Ιωάννης Μεταξάς. Η Νόα είναι παράνομη και η δραστηριότητά της εξαντλείται στην αποστολή απειλητικών επιστολών, όπως αυτή προς τον στρατηγό Κοσίντα. Η Νόα δεν κρύβει ότι είναι εξάρτημα της Ku Klux Klan του Τέξας. Το 1958 κάνει την εμφάνιση του στην Κατερίνη ο Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Εθνικής Αντιστάσεως. Αρχηγός του συνδέσμου είναι ο κύριος Ξενοφώνιος Μας, αξιωματικός του Γερμανικού στρατού και υπουργός προπαγάνδας της κυβερνήσεως που σχημάτισαν στην Αυστρία οι συνεργάτες των Γερμανών μετά την αποχώρησή τους από την Ελλάδα. Ο Σύνδεσμος ξαπλώνει και στις άλλες πόλεις της Μακεδονίας, διατηρώντας σχέσεις με την κυβέρνηση και με τους νεοφασιστικούς κύκλους της Δυτικής Γερμανίας. Το 1960, ο Ξενοφώνιος Μας μεταφέρει το αρχηγείο του στη συνοικία Τούμπα Θεσσαλονίκης. Εδώ, στο κέντρο τα έξι γουρουνάκια, εσύχναζαν εφοδιασμένοι με ταυτότητες του συνδέσμου, ο Μανώλης Εμμανουηλίδης, ο κουμπάρος του Σπύρος Γκοντζαμάνης, και φυσικά ο αρχηγός τους Ξενοφώνιος Μας. Οι παραπάνω, μαζί με άλλα άτομα, κρατούνται ως υπόδικοι για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Ένα κόμμα αποφασισμένο να επικρατήσει έφτανε στα άκρα. Για κακοποιήσεις και άλλες εγκληματικές πράξεις εις βάρος πολιτών, καταδικάστηκαν περί τα 100 μέλη τέτοιων οργανώσεων. Ακολουθούν έντονες διαμάχες μέσα και έξω από τη Βουλή. Γίνονται λαϊκές συγκεντρώσεις. Η κυβέρνηση απαντά με τη βία προς όλες τις κατευθύνσεις και όλα τα αιτήματα. Η σύνθεση οδηγεί σε κακοποιήσεις αστυνομικών από αστυνομικούς. Το καλοκαίρι του 1962, ο αρχηγός του κέντρου Γεώργιος Παπανδρέου, σύμφωνα με τη λαϊκή θέληση, κηρύσσει τον ανένδοτο αγώνα. Οι κακοποιήσεις συνεχίζονται και εις βάρος βουλευτών. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης γεννήθηκε το 1917 σε ένα χωριό της Τρυπόλεως. Επιδόθηκε στον αθλητισμό και ανακηρύχθηκε Βαλκανιονίκης. Το επάγγελμά του ήταν γιατρός. Στην πολιτική πρωτοεμφανίστηκε το 1961 ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος με την αριστερά. Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, στο Ολντερμάστον, την ατομική βάση της Αγγλίας, αρχίζει η πορεία ειρήνης με συμμετοχή από όλο τον κόσμο. Ο Λαμπράκης παίρνει μέρος με την ελληνική αντιπροσωπεία και στο προσωπικό του ημερολόγιο σημειώνει.
χτύπησαν ένα δρομέα της ειρήνης. Τους είπαμε. Ο λαός πληρώνει και εσείς φτιάχνετε. Αυτά που φτιάχνετε είναι προς το συμφέρον του λαού μας και των λαών. Απριλίου του ίδιου χρόνου, η Επιτροπή Ειρήνης και ο Σύνδεσμος Ράσελ, παρά την απαγόρευση της κυβερνήσεως, προγραμματίζουν την πορεία του μαραθώνα. Από την παραμονή έχει κινητοποιηθεί αστυνομία και χωροφυλακή. Έχουν πιάσει τα πόστα σε όλη τη διαδρομή, από τον Τίνγκο στην Αθήνα. Η άσκηση της βίας ήταν πάντα δυνατή. Ωστόσο η πορεία έγινε. Έχουν περάσει 60 ώρες. Στο μεταξύ έχουν έρθει και ξένοι γιατροί. Ύστερα από εγχείρηση η κατάστασή του παρουσιάζει κάποια βελτίωση. Η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα του ελληνικού βορρά. Η ύπαρξη των συνόρων στάθηκε η αφορμή για την δημιουργία ενός μονίμου κλίματος στρατιωτικής επιφυλακής. Κατά παράδοξο τρόπο η Βυζαντινή τούτη πόλη υπήρξε το θέατρο διαφόρων πολιτικών δολοφονιών. Το 1913 δολοφονήθηκε ο βασιλιάς Γεώργιος ο πρώτος. Το 1947 δολοφονείται ο υπουργός Γεωργίας Κομμουνιστής Γιάννης Ζεύγος. Τον επόμενο χρόνο, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, βρέθηκε πνιγμένος, με χέρια και πόδια δεμένα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος Πόλκ.